Έρχεται σήμερα, κυρίες και κύριοι, να κυρωθεί στη Βουλή άλλη μία συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αρμενία για τη δημιουργία του λεγόμενου κοινού αεροπορικού χώρου μεταξύ τους. Έχουν προηγηθεί παρόμοιες συμφωνίες με τη Γεωργία και τη Μολδαβία το 2016. Φυσικά, όλες αυτές οι διακρατικές συμφωνίες και όσες πρόκειται να ακολουθήσουν δεν είναι ούτε μεμονωμένες, ούτε αποσπασματικές. Αντίθετα, εντάσσονται στο νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον λεγόμενο ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Αλήθεια όμως, ποιους στόχους υπηρετεί αυτή η πολιτική του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού, όπου φυσικά εντάσσεται και ο κοινός αεροπορικός χώρος? Κεντρικός στόχος είναι φυσικά η ολοκλήρωση της απελευθέρωσης των αερομεταφορών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την ολοκληρωτική παράδοση όλων των κρατικών υποδομών και τη διαχείριση της αεροναυτιλίας στους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτό επιδιώκεται ταυτόχρονα και μέσω της ενιαιοποίησης του εναέριου χώρου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσω της ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, αλλά και μέσω της άμεσης παράδοσης στο κεφάλαιο και άλλων επιπλέον προσοδοφόρων για το κεφάλαιο τομέων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Μέρος αυτής της πολιτικής αποτέλεσε και η συνειδητή ιδιωτικοποίηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων υπέρ της Fraport από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος συνεχίζει να στηρίζει την ίδια πολιτική και από τη θέση της τυπικής αντιπολίτευσης και στις δυο του μάλιστα κοινοβουλευτικές εκδοχές. Οι συνέπειες αυτής της πολιτικής είναι ήδη ορατές. Αυτός ο ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός, στην ουσία, καταργεί τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον έλεγχο και στη διαχείριση του εναέριου χώρου τους, με συνέπειες ανυπολόγιστες, ενώ δημιουργεί και σοβαρούς κινδύνους για την αμυντική τους ασφάλεια, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι συνδυάζεται και με τους επιθετικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ. Όσο για τις ιδιωτικοποιήσεις, αυτές πάντα φέρνουν απολύσεις, μειώσεις μισθών και απώλεια εργασιακών δικαιωμάτων, αλλά και πανάκριβες υπηρεσίες για τις λαϊκές οικογένειες. Και σοβαρούς όμως κινδύνους ακόμα και για την ίδια την ασφάλεια των πτήσεων. Όλα αυτά δεν θα δυσκολευτεί κάποιος να τα βρει, αν θέλει βέβαια να τα βρει, μέσα στο κείμενο και αυτής της συμφωνίας. Τι για τον στόχο αμοιβαίου ανοίγματος των αγορών των συμβαλόμενων μερών με ίσους όρους ανταγωνισμού λέει. Τι για ένα σύστημα διεθνών αεροπορικών μεταφορών βασιζόμενο στην απαγόρευση των διακρίσεων και στον ανοιχτό και θεμητό ανταγωνισμό μεταξύ αερομεταφορέων στην αγορά μιλάει. Με στόχο, όπως γράφει, την προώθηση του εμπορίου, του τουρισμού, των επενδύσεων και της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Μέσα από το βαθμιαίο άνοιγμα της αγοράς, την ελευθέρωση της κυριότητας και του ελέγχου των αερομεταφορέων, θεμητούς και ίσους όρους ανταγωνισμού. Και επειδή η συμφωνία πρέπει κάπως να κρατά και τα προσχήματα, πετά και μια κουβέντα για τους εργαζόμενους, του στυλ πόσο σημαντική είναι η κοινωνική διάσταση των διεθνών αερομεταφορών, τι λέτε, και ότι πρέπει να εξεταστούν, λέει, οι επιπτώσεις στους εργαζόμενους, να εξεταστούν, οι επιπτώσεις στους εργαζόμενους, την απασχόληση και τις συνθήκες εργασίας από το άνοιγμα της πρόσβασης στις αγορές. Ενώ δεν διστάζεται και να ψευδολογήσετε στην αιτιολογική έκθεση, όπου ανερυθρίαστα γράφεται ότι ρυθμίζονται, αυτά γράφεται, αυτά διαβάζω, ρυθμίζονται και ζητήματα εργασιακής δικαιοσύνης για τους εργαζόμενους σε φορείς και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των αερομεταφορών. Είδατε εσείς καμιά αναφορά, να το πείτε και σε εμάς, για συλλογικές συμβάσεις και κατοχύρωση εργασιακών δικαιωμάτων? Τι συμπέρασμα βγαίνει από όλα αυτά και ποιος κερδίζει? Μα φυσικά οι επιχειρηματικοί όμιλοι των αερομεταφορών, αεροπορικές εταιρείες και λοιπές επίγειας εξυπηρέτησης, με την ελευθερία ασυδοσία καλύτερα δράσης που αποκτούν και την κερδοφορία που εξασφαλίζουν και με κρατική στήριξη αν χρειαστεί, όπως έγινε στην πανδημία. Ποιοι χάνουν?
Μα φυσικά οι εργαζόμενοι στις αερομεταφορές με τους χαμηλούς μισθούς και τις εξουθενωτικές συνθήκες εργασίας που επικρατούν στα μεγάλα αεροδρόμια όπως εδώ στην Αθήνα. Αλλά και οι λαϊκοί άνθρωποι χάνουν που βλέπουν τα εισιτήρια στα ύψη. Αυτά ψηφίζετε όσοι την ψηφίζετε τη σημερινή συμφωνία. Τα κέρδη των μεγάλων εταιριών που θα μεγαλώσουν με τη διεύρυνση του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού και προς την Αρμενία και τη συνεπαγόμενη βεβαίως αναχάραξη των αεροδιαδρόμων που γίνονται ευθείες διαδρομές και άρα περιορίζεται το κόστος και σε χρήμα και σε χρόνο, αλλά και τις προκλητικές φοροαπαλλαγές αυτών των αεροπορικών εταιριών και την ελάφρυνσή τους από τελωνιακούς δασμούς. Ακόμα και έτσι, ακόμα και αν έτσι μάλλον, μειώνονται τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού για τα οποία συχνά κουνάτε το δάχτυλο στο λαό, αλλά εσείς ξέρετε, παλιά σας τεχνικό σκηνό, θα τα αναπληρώσετε αυτά από την λαϊκή φορολογία. Όσο για τα γενικότερα εθνικά συμφέροντα που δήθεν εξυπηρετούνται με αυτήν, όπως λέτε, θα εννοείται φυσικά τα συμφέροντα των αεροπορικών και λοιπών εταιριών, που έχετε μια συνήθεια να τα βαφτίζετε εθνικά. Στη συμφωνία όμως, πριν κλείσω, κρύβεται και μια λεπτομέρεια πολύ σημαντική κατά τη γνώμη μας, καθώς γίνεται λόγος για την ασφάλεια των διεθνών αερομεταφορών, η οποία δυνητικά επηρεάζεται από ενέργειες που προκύπτουν από τις πολιτικές και γεωστρατηγικές συνθήκες της περιοχής. Μιλάμε για την περιοχή του Καυκάσου τώρα, άρα η συμφωνία με την Αρμενία στην παρούσα στιγμή υπηρετεί και την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως της Γαλλίας, να δημιουργήσει στηρίγματα, ευρωνατοϊκά στηρίγματα στη χώρα αυτή και εκμεταλλευόμενοι τον πόλεμο Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν αλλά και τη δυσαρέσκεια της Αρμενίας από τη στάση της Ρωσίας να προσπαθήσει, αν μπορέσει, να την αποσπάσει από την ρωσική επιρροή. Εν κατακλείδη, ασφαλώς και πρέπει οι λαοί να αναπτύσσουν φιλικές σχέσεις μεταξύ τους και να επικοινωνούν αλίμονο. Με τέτοιες όμως συμφωνίες, τέτοιοι στόχοι δεν υπηρετούνται και οι λαοί ελάχιστα ωφελούνται, σε αντίθεση βεβαίως με τα κέρδη του κεφαλαίου που αυγατίζουν. Για αυτούς τους λόγους, το ΚΚΕ καταψηφίζει, προβάλλοντας τη σταθερή μας θέση για δημόσιες, αναβαθμισμένες και φθηνές αερομεταφορές για τις ανάγκες του λαού, με σταθερή δουλειά για τους εργαζόμενους σε αυτές. Σας ευχαριστώ.